Επί του πιεστηρίου, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Αναστασία από την Αργυρούπολη λέει προς τον κύριο Κύρσο ότι αφού πονάει τόσο πολύ τον ελληνικό λαό, γιατί δεν δίνει το μισθό του στους φτωχούς. Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης από τον Πειραιά λέει ότι αφού δεν υπάρχει λύση, γιατί κοροϊδεύεται τον ελληνικό λαό. Και, δηλαδή, κατά την κυρία Αναστασία, θα φτωχαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ το λαό και εμείς θα δίνουμε τους μισθούς μας στους φτωχούς που δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το βλέπει η κυρία Αναστασία? Δεν ξεκινάει με τα δικά της. Δεν επαρκεί το ποσό για τους φτωχούς που έχει η Ελλάδα σήμερα. Και ο κύριος Ηλίας απευθύνεται στον κύριο Φλωρίδη και τον ρωτάει τι προτείνεται για να φύγουμε από αυτή την κατάσταση. Αμέσως. Να ξεκινήσω από αυτό. Μην μας πείτε όμως πάλι το. Τελείωσε το σκέλος του ευθυνών του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, κατασύντωση το ίδιο θα σας ρωτήσουμε κι εμείς. Εγώ πιστεύω λοιπόν σε καινούργιες δυνάμεις που πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα για να πούν κάποια πράγματα. Εξηγούμε. Εάν. Και τα έχω πει και εδώ πολλές φορές, ο δημόσιος λόγος ο δικός μου από τότε που παραιτήθηκα είναι ο ίδιος. Και όταν παραιτήθηκα τα ίδια έλεγα. Ότι ή θα αναλάβουμε την ευθύνη για να στρώσουμε εμείς τη χώρα μας, ή δεν πρόκειται να μας σώσει κανένας ξένος. Τι σημαίνει αυτό? Να έρθω στην τελευταία περίοδο. Τι θα μπορούσε να γίνει άλλο? Τι εγκαταλείφθηκε και δεν έγινε? Τι πρέπει να κάνουμε? Η Ελλάδα έχει ένα ΕΣΠΑ εγκεκριμένο, 20 δισεκατομμύρια. Είναι δικά μας λεφτά αυτά. Δικά μας. Ολό δικά μας. Λοιπόν. Αντί να κάθονται να κάνουν διαπραγματεύσεις με φαντάσματα, με χρέη και δεν συμμαζεύεται με απίθανα πράγματα, έπρεπε να κάνουν δύο μόνο. Ωραία, τα υπογράψαμε, να πάμε να τα κάνουμε. Αλλά τι θέλουμε από εσάς? Έχει μια τρομακτική κατάρρευση η εφαρμογή του ΕΣΠΑ, τα 20 δις δηλαδή η δυνατότητα να τα απορροφήσουμε, από έναν διαχειριστικό λαβύρινθο ευρωπαϊκό. Λοιπόν, θέλουμε να απορροφήσουμε αμέσως 10 δισεκατομμύρια. Διευκολύνετε τις διαδικασίες. Πάρτε αυτό το τέρας των 4.000 σελίδων που είναι οι διαχειριστικές διαδικασίες και ειδικά για την Ελλάδα της κρίσης, το ΕΣΠΑ το δικό μας μετατρέψτε το σε ΕΣΠΑ της κρίσης. Αν τα έλεγε αυτά ο Τσίπρας. Ο ίδιος λαβύρινθος ισχύει για όλες τις χώρες. Βεβαίως ναι. Και δεν υπάρχει αυτό το Γιώργο μου. 11,4% απορρόφησε η ΕΣΠΑ. Έχουμε. Μήπως δεν ξέρετε τα γεγονότα. 11,4% είχε λοιπόν απορρόφηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε εισπράξει 1,5 δισεκατομμύριο από τα 20. Καταλαβαίνετε. Όταν λοιπόν είσαι στριμωγμένος και έχεις ανάγκη από λεφτά, τους λες θα κάνω. Ζεστά λεφτά. Όχι, να ζεστά δικά μας. Εγκεκριμένα. Και μπορούν να πάνε σε ανάπτυξη. Ναι. Μόνο σε ανάπτυξη. Γιατί είναι αναπτυξιακά τα προγράμματα αυτά. Ναι. Αν λοιπόν διαπραγματευόταν στοιχειωδώς με μία γνώση του τι ανάγκες έχει η Ελλάδα και άφηνε αυτές τις μπούρδες για το χρέος και να ψηφίζει και να ψηφίζει και να ψηφίζει και να μην τελειώνει ποτέ, να του ζητούσε αυτό. Θα κάνω τις μεταρρυθμίσεις, διευκολύνεται να εισπράξω τα λεφτά μας. Ένα. Δεύτερο. Η αυτό χώρα. Πάντως δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, συγγνώμη, δεν είναι γιατί εύκολο. Στις διαδικασίες στις Βρυξέλλες είναι πολύ δογματική. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εάν έχεις μια χώρα σε τόσο μεγάλο κίνδυνο και έχουν αφιερωθεί 90 συνεδριάσεις του Eurogroup μόνο για την Ελλάδα, νομίζω ότι αν κάποια στιγμή το βάζαμε αυτό, τώρα θα το είχαμε λύσει. Ένα. Δεύτερον, λέμε μεταρρυθμίσεις. Μία θα σας πω για να τελειώνουμε. 20 δισεκατομμύρια είναι οι διαγωνισμοί του δημοσίου ετησίως. Έχει μαλλιάσει η γνώσσα των ξένων και των υπηρεσιακών στελεχών των δικών μας να λένε ότι πρέπει να πάμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σημαίνει το κράτος μόνο με αυτή την αλλαγή θα γλιτώσει 4 δισεκατομμύρια. Δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε? Διότι όταν μιλάς σε έναν υπουργό, μου τα λένε αυτά οι υπηρεσιακοί, αυτό δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται δηλαδή? Δεν θέλει κανένας να χτυπήσει το πελατειακό κράτος. Το πελατειακό. Βεβαίως είναι εν μέρη, είναι σε εξέλιξη αυτό, αλλά κανένας δεν το τρέχει για να γλιτώσουμε 4 δισεκατομμύρια και να μην σκοτώνουμε τον κόσμο. Λοιπόν, προχωράνε. Λέει τώρα, το προχωράνε κύριε Παπαδόπουλο, είναι εστός διαρκείας. Έρχεται, προχωράνε. Μόνο με την ηλεκτρονική λοιπόν, διακίνηση εγγράφων. Υπολογίζω ότι θα είναι 400 εκατομμύρια η εξοικονόμηση. Μα, εγώ συμφωνώ με την ανάλυση. Θα σας πω το εξής. Ναι. Ο κύριος Ραγκούσης το 2011 ψήφισε, υπάρχει νόμος, για την λεγόμενη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία απλουστεύει το 90% της σχέσης των επιχειρήσεων, των πολιτών με το κράτος. Το 90% είναι νόμος ψηφισμένος, με μελέτη εφαρμογής. Όπως το ψήφισε, είναι εκεί, κρατημένος. Θέλω να πω λοιπόν, τώρα να δούμε το θέμα της παιδείας. Η παιδεία πάντα είναι μια μεγάλη επένδυση για τις χώρες που θέλουν να βγουν από την κρίση. Και έρχεται ένα νομοσχέδιο του κυρίου Παλτά, το οποίο μας πάει το 81 στο ΠΑΣΟΚ. Όχι, ο Μπαλτάς έχει φύγει. Ο Γαβρόγλου. Ο Μπαλτάς φρόντισε να το ξυλώσει και ο Γαβρόγλου τώρα κάνει μια ιδεολογική επίθεση. Ας πούμε λέγοντας ότι θα πρέπει να πάμε πίσω.
Άρα μπορεί αυτή η χώρα να προχωρήσει. Γι' αυτό λέω ότι τώρα ο κύριος Τσίπρας πήρε τα 8,5 δισεκατομμύρια, θα τα δώσει στους ξένους γιατί τα χρωστάμε. Και το ερώτημά μου είναι, τι θα κάνει για να κυβερνήσει το ελληνικό? Είναι μια επένδυση η οποία περιμένει για να δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας εκεί. Και το Υπουργείο Πολιτισμού του πάει να το βγάλει αρχαιολογικό χώρο. Σήμερα είχε ανακοίνωση ο Αλέξης Φλαμπουράρης για αυτό το θέμα. Τις επένδυσεις στο ελληνικό. Λοιπόν, ξέρετε τι κράτησα από την παρέμβασή σας, κύριε Παπαδόπουλο? Κράτησα το εξής. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στην κυβέρνηση με ανοιχτά τα μείζωνα ισοκομματικά του προβλήματα. Δηλαδή, εάν θα είμαστε Ευρώπη ή αν θα φύγουμε από την Ευρώπη. Οι μισοί να φύγουν από την Ευρώπη για να πάμε στο νομισματοκοπείο και άλλοι να το κάνουν. Αυτό το έλυσαν σε βάρος της Ελλάδος. Δηλαδή, το ισοκομματικό πρόβλημα του Τσίπρα λύθηκε με 86 δισεκατομμύρια φορτίο σε βάρος των Ελλήνων. Καταλήξαμε και σε συνέδριό μας. Βάλαμε και στον ελληνικό λαό σε εκλογές του. Αφού πληρώσαμε 100 δισεκατομμύρια, λύσατε το ισοκομματικό σας πρόβλημα. Το βάλαμε όμως στις εκλογές του 2015. Δεν είναι. Το βάλαμε. Το βάλαμε. Βάλαμε τη συμφωνία και πήραμε 36% του λόγου. Λοιπόν, θα έχετε τη δυνατότητα να πείτε από δύο λόγια ο καθένας. Πρώτα είναι ο κύριος Σαγκάρης και μετά έρχομαι σε εσάς και κλείνω. Κύριε Τσαγκάρη, σύντομα. Ναι, πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις και τις ερμηνείες αυτής της συμφωνίας. Ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη, νωρίτερα ήθελα τη συμβουλή σας γι' αυτό. Η Τράπεζα η Ευρωπαϊκή για να αποφασίσει, έχω την εντύπωση ότι από τα μέχρι τώρα ισχύοντα θέλει γνωμάτευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περί του χρέους. Αλλιώς δεν μπορεί να το φορτωθεί ο Ντράγκη αυτό. Όχι, είναι έτσι. Όχι, έχει δικές της υπηρεσίες που γνωματεύει για τη βιωσιμότητα του χρέους η δεν Τράπεζα έχει, η Ευρωπαϊκή. Μελέτη όμως. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ θα φύγω από αυτό. Η χώρα προσχωρώντας την Ευρωπαϊκή οικογένεια αυτή στην Ευρωζώνη έχει χωρίσει, σας θυμίζω και από τα υπουργικά σας καθήκοντα, την νομισματική πολιτική. Η κεντρική μας τράπεζα είναι η ΕΚΟΤΟΥ. Ο κεντρικός μας τραπεζίτης είναι ο κύριος Ντράγκη. Είναι συζητήσιμο κατά την ταπεινή μου άποψη κατά πόσο δικαιούται ο κεντρικός μου τραπεζίτης να μην ασκεί το ρόλο του, τον επιστημονικό ρόλο του, τον συστατικό ρόλο του σε σχέση με τις υποχρεώσεις του με τις εμπορικές τράπεζες στις οποίες διαφεντεύει και στις οποίες αξιώνει και επιβάλλει διοικήσεις σήμερα ή επιβάλλει την πολιτική, την εμπορική τους. Είναι απαράδεκτο κατά την ταπεινή μου άποψη η κεντρική μου τράπεζα να μην αποδέχεται πέρα και έξω από το ποσοστό προεξόφλησης του ποσού των ομολόγων ως ενέχειρο, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν πρόκειται για πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Αγοράζει στη δευτερογενή αγορά ομόλογα που ήδη υπάρχουν. Δεν θα εκδώσει νέα ομόλογα η Ελλάδα για να τα πάρει ο κύριος Ντράγκη να δώσει ρευστότητα. Μιλάμε λοιπόν ότι δεν αποδέχεται περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών τραπεζών, κύριε Υπουργέ, σας θυμίζω, για να τους δώσει ρευστότητα. Και κατά τούτο είναι απαράδεκτη, ειδικά μάλιστα τη στιγμή που για τις ελληνικές τράπεζες είναι κλειστή η παγκόσμια διαδραστική αγορά. Δηλαδή δεν μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να δανειστούν από τις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες όπως συνέβαινε τον παλιό καλό καιρό. Λόγω της κατάστασης που βρίσκεται η χώρα σήμερα. Λοιπόν, κύριε Κίρτσο. Ναι, λοιπόν, το βασικό μας πρόβλημα, το είπε ο κύριος Φλωρίδης, σας το πω εγώ με δικά μου λόγια, είναι η έλλειψη επενδύσεων. Χθες που συζητάγαμε στην αρμόδια επιτροπή με τους εκπροσώπους των θεσμών, μας δώσαν και τα επίσημα στοιχεία. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι 11,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2016 και στην Ευρωζώνη είναι λίγο πάνω από το 20%. Έχουμε μία διαφορά μεταξύ ελληνικών επενδύσεων και επενδύσεων στην Ευρωζώνη, 8,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Δηλαδή πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις κατά 15-16 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να φτάσουμε στον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Κύριε Κετσομού, λοιπόν, με συγχωρείτε. Εντάξει, Γιώργο μου, σε αυτό που λες, ποιος παγκοσμίου εμβελίας επενδυτής θα επενδύσει σε μια χώρα που δεν έχει λύσει το πρόβλημα λοιπόν, του αξιοχρέου? Οι επενδύσεις, κατά την άποψή μου, και αυτά τα είπα χθες στους εκπροσώπους των θεσμών, δεν είναι μόνο ζήτημα να έρθει ο τάδε μεγάλος, η Κόσκο ή ο άλλος, το Φαντ κτλ. Επενδύσεις έχεις αν μειώσεις, για παράδειγμα, το ένφια, αποκτήσει αξία το ακίνητό σου και πάρει μπροστά η οικοδομή, όχι να πάει στη φούσκα του 2007-2008, αλλά τέλος πάντων να ανασάνει. Επενδύσεις έχεις άμα μειώσεις τους φορολογικούς συντελεστές, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες, για να μην πηδάνε το φράχτη και πηγαίνουν στη Βουλγαρία ή στην Κύπρο. Άρα, δεν είναι. Εδώ πια έχουμε φτάσει σε μια έτσι
μυρολατρεία ότι θα έρθουν οι τρεις μεγάλοι και θα μας σώσουν. Μα οι επενδύσεις οι μεγάλες είναι το άθροισμα των μικρών επενδύσεων. Έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες και οι οικονομίες, διότι μπορεί κάλλιστα να έρθει η Κόσκο και να περνάει τα φορτία της για την κεντρική Ευρώπη και να μην τον πάρει είδηση η υπόλοιπη ελληνική οικονομία. Επομένως, αυτό που τους είπα είναι ότι συζητάμε 7 χρόνια και δεν έχουμε λύσει το θέμα των επενδύσεων. Βέβαια, η βασική ευθύνη είναι η δική μας, αλλά και αυτοί, τέλος πάντων, τόσοι εγκέφαλοι, τόσοι ακριβοπληρωμένοι κτλ. Δεν έχουν άποψη. Και αν δεν αυξηθούν οι επενδύσεις, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη, δεν θα υπάρξει μείωση ανεργίας. Διότι, ναι, μειώθηκε η ανεργία στα επίπεδα του 2012, διότι κάπως τύπησε ο τουρισμός και οι μισές θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης κτλ. Αλλά αν διαβάσετε τους σημερινούς Financial Times, το επίπεδο απασχόλησης πλέον στο σύνολο της Ευρωζώνης είναι υψηλότερο από την κορυφή του 2008. Δηλαδή οι άλλοι έχουν αναπτυχθεί ήδη τόσο πολύ που έχουν απορροφήσει όλη την ανεργία της κρίσης. Επομένως, τα βλέπουμε δίπλα μας. Τα κάνουν όλοι, τα κάνουν οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί, οι Ισπανοί. Αυτοί δεν είναι σε μνημόνιο, κύριε Μα βγήκανε, ήταν 4 σε μνημόνιο και μείναμε μόνοι μας. Είναι τυχαίο, είναι τυχαίο ότι μείναμε μόνοι στο μνημόνιο. Ένα λεπτό από τον κύριο. Κάτι γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος ίσως χρειαστεί να πει γι' αυτό. Προσέξτε. Είμαστε με βάση την πρωτοβουλία της κυβέρνησης σε διαδικασία αναθεώρηση του συντάγματος. Για την ανάπτυξη, τώρα θέλω να σα πω κάτι. Εάν δεν υπάρξει συνταγματική κατοχήρωση των επενδυτών, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Τι εννοώ? Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και δικαίως προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις του κόσμου, τις συμβάσεις και δικαίως. Αυτός ο ρημάδης ο επενδυτής που θα βάλει τα εκατομμύρια του τα πολλά για να δημιουργήσει πλούτο σε μια χώρα, στη δικιά μας, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και εισόδημα, αυτός δεν πρέπει να προστατευτεί συνταγματικά υπό την εξής έννοια. Ότι μπαίνεις, κύριε μου, με αυτό το φορολογικό καθεστώς που μπαίνεις και το Σύνταγμα σου εγγυάται ότι για 15 χρόνια δεν θα σε πειράξει κανένας φορολογικά. Αν το εξαγγείλει τώρα η κυβέρνηση. Αν το εξαγγείλει τώρα η κυβέρνηση στη συνταγματική αναθεώρηση, σας πληροφορώ ότι δημιουργείται μεγάλο επενδυτικό περιβάλλον. Ας το τολμήσουν. Εγώ, ένα λεπτό για να κλείσω. Δύο κουβέντες. Αυτό το υιοθετείτε. Οι επενδύσεις που επισημαίνουν και ο Γιώργος Φλωρίδης και ο κύριος Σαγκάρης και ο κύριος Κίρτσος, μαζί με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μας και των συνολικών συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, είναι μεγάλη πρόκληση και για μας και για τη χώρα. Για μας εννοώ και για την κυβέρνηση και για τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Γιατί το ζήτημα του τι κάνουμε στην επόμενη περίοδο, ποιες ακριβώς μεταρρυθμίσεις κάνουμε για να διευκολύνουμε και τις επενδύσεις αλλά και την αξιοποίηση των νέων παιδιών που έφυγαν στο εξωτερικό και αποτελούν ένα ανθρώπινο δυναμικό πολύτιμο για να το αξιοποιήσουμε εμείς εδώ. Χρειάζεται σχέδιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα με καινοτομίες, με εξωστρέφεια, με την υποκατάσταση των εισαγωγών, να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό που έχει ανάγκη. Στο χέρι σας είναι. Ακριβώς. Με αυτό ήθελα να καταλήξω. Ότι η πρόκληση για μας, επειδή πια δεν πάμε για εκλογές, η πρόκληση για μας είναι να υλοποιήσουμε αυτό που αποτελεί την πρότασή μας ανασυγκρότησης της χώρας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τέσσερις. Ενδιαφέρουσα ήταν πάρα πολύ. Ενδιαφέρουσα ήταν. Πολλές απόψεις. Σύντομο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και ξαναρχόμαστε σε μερικά λεπτά.